Υπάρχει μια σχέση. Πώς στη μαμά σου πρέπει να σηκώνεις τηλέφωνο και να λες μαμά, μαμά, είμαι και περνάω καλά. Θα κάνω λίγο το δικηγόρο τώρα. Ναι, πέρα, okay. Ωραία, θα κάνουμε λίγο να δεις. Πραγματικά το πιστεύεις αυτό. Ναι. Δηλαδή, γιατί αν ισχύει, πρόσεξε, επειδή σε κάποιον ακούγεται. Τι λες τώρα, μωρή Ιωάννα. Δηλαδή, σιγά τώρα, αν δεν ανεβάσεις μία μέρα, δηλαδή εδώ έχουμε τόσα προβλήματα, σιγά τώρα, ας πούμε, να είναι σε καλά, εννοείται. Δεν πειράζει που δεν ανέβασες μία μέρα ή δεν πειράζει που δεν ανέβασες δύο μέρες. Διότι έχουν υπάρξει, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ, που έχουν υπάρξει κάποιες κυρίες που είπαν θέλω να ζητήσω συγγνώμη, κάποιες μέρες θα εξαφανιστώ από το Instagram. Ισχύει. Ναι, και ξέρεις, κάθεσαι και λες τώρα. Αυτό ισχύει, τώρα, ναι. Ισχύει τώρα αυτό που λέει. Δηλαδή, πόσο υπερβολή έχει αυτή η ιστορία. Ναι. Ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα που δεν ανέβασε και δύο μέρες. Ή ουσιαστικά, ακόμα και για τον αλγόριθμο που υπάρχουν, ας πούμε, στατιστικά και λένε κάποιοι ειδικοί ότι ο αλγόριθμος συνεχίζει να εργάζεται και να δουλεύει, αν έχεις μια συνεχή παρουσία. Δεν είμαι σίγουρη για τον αλγόριθμο πραγματικά, γιατί δεν είναι ότι έχω κάποιον ειδικό, εσωτερικά ναι. στα γραφεία του Zuckerberg κλπ. Αλλά. Αυτό που ξέρουμε βιώτη είναι ότι αν εξαφανιστείς για μία μέρα, όντως λαμβάνεις όχι δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα. Συμπεθέρες, εγώ τις αποκαλώ τα κορίτσια που μου. Πού είσαι στο... και γιατί δεν ανέβασες κάτι. Πού είσαι, Ιωάννα, είσαι καλά, έγινε κάτι. Τι δηλαδή, λες. Ακόμα και να έχει. Δηλαδή, πώς να το πω. Είναι ουσιαστικά στα social, είναι τα κορίτσια, ας πούμε, συμπεθέρες μου, είναι ο διαδικτυακός μου γκόμενος. Πρέπει να ξέρουν. Κατάλαβα τι λες. Και νιώθω όμορφα να ξέρουν, γιατί τα κορίτσια αυτά. Επειδή μου έχουμε αγαπηθεί μέσα από την πλατφόρμα, δηλαδή και εγώ έχω λάβει πάρα πολύ αγάπη και σε στιγμές που ήμουν χάλια με έχει βοηθήσει. Ναι. Και σίγουρα έχω βοηθήσει κι εγώ με... από το να δώσω δύναμη σε μια μαμά που θα μου πει: ξέρεις τι, βλέπω που παίρνεις το μωράκι σου παντού και τόλμησα κι εγώ και πήγα και έκανα αυτό με το μωράκι μου και το άλλο και εκείνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Γενικά υπάρχει μια σχέση, καλός ή κακός. Θα μου πεις, ναι, 2024 είναι και αυτές μία μορφή σχέσεων. Ναι, όχι, όχι, το δέχομαι. Δεν γίνεται να εξαφανίζεσαι. Προσπαθώ να αξιολογήσω στο πόσο υπερβολή υπάρχει. Αλλά από ό,τι υπάρχει φαίνεται, μεγάλη υπερβολή. Ναι, ότι υπερβολή ότι μας έλειψες γιατί δεν σε είδαμε μία μέρα, ας πούμε, και ότι σιγά τι έγινε. Μα η αλήθεια είναι ότι αν δεν ανεβάσω, ας πούμε, τελευταία φορά που δεν ανέβαζα, νομίζω ότι όντως γεννούσα. Ναι. Κάτι γίνεται. Κάτι δηλαδή. Γίνεται. Οπότε κάθε μέρα θα